πρώτον δεν πρόκειται κανείς να κινηθεί σε καμία κατεύθυνση, να στεγάσει ένα σχολείο και να ξεστεγάσει ένα άλλο. Αυτό είναι δεδομένο. Κανείς δεν το λέει. Ούτε ανταλλαγές. Ανταλλαγές μπορεί να γίνουν. Ανταλλαγές. Το ότι άμα υπάρχει λύση, αν υπάρχει λύση ότι πηγαίνοντας με ένα σχολείο να στεγαστεί σε ένα άλλο σχολείο και να μεταφερθούν κάποια άλλα παιδιά σε ένα άλλο σχολείο, μπορεί, είναι μέσα στη συζήτηση. Αλλά θα τα πούνε οι ίδιοι. Θα τα πούνε οι καθηγητές. Δηλαδή κάποια στιγμή και οι καθηγητές, δεν το λέω, δηλαδή πρέπει να παίρνουν θέση. Έτσι, εκεί γνωρίζουν τα προβλήματα. Πιο καλά με τον καθένα, εγώ δεν ξέρω. Τώρα με λέτε 1.200 ή 3.000 τετραγωνικά το μουσικό σχολείο, τρέχα γύρω. Μόνο όταν αρχίσει να κατασκευάζεται θα πάρω γνώση εγώ τι χρειάζεται εκεί. Τώρα τα ακούω από εσάς και θα τα ακούσω και από το αύριο από τους προϊσταμένους. Δύο υπερσύγχρονα εργαστήρια πληροφορικής, βιβλιοθήκη, εργαστήριο φυσικών επιστημών, γυμναστήριο, αμφιθέατρο, τα οποία όλα έχουν πραγματικά βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή μπαίνουν καλοριφέρ και πάλι ευχαριστούμε τον Δήμο για τη βοήθειά του, το βάθετε απέξω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το 2018 να έρθει το μουσικό σε εμάς και να πάρει όλο αυτό το κτίριο, τρεις ορόφους, απορούμε πού θα πάμε εμείς. Δεν είναι λίγο, ας πούμε, παράδοξο αυτή τη στιγμή να έχει κάποιος τέτοια απέτηση, να φύγουμε εμείς από το χώρο μας. Για μια κουβέντα. Πρέπει να γνωρίζουμε όλες τις παραμέτρους, δηλαδή. Με αυτή την αφορμή συζητάμε. Ναι, ναι, ναι. Όταν το μουσικό έχει τμήμα κατεύθυνσης 4 παιδιών και κάνει στον διάδρομο, βάζει 2 τρανία και κάνει στον διάδρομο μάθημα κατεύθυνσης, έχουμε διδάξει εκεί, γνωρίζουμε τις συνθήκες, δεν μπορεί να μας αφήσει 25 παιδιά. Ουσιαστικά η συνάντησή μας με τον Δήμαρχο μας καθησύχασε ότι θα βρεθεί κάποια λύση, η οποία θα ικανοποιεί και τα δύο σχολεία, όλα τα σχολεία βασικά της Μυτιλήνης, ότι με τη μετακατάσταση του ενός δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο άλλο και σίγουρα θα υπάρξουν λύσεις για όλους. Το θέμα μας γενικά ήταν να μην γίνει μετακατάσταση από το ένα σχολείο στο άλλο, δηλαδή το μουσικό να έρθει σε εμάς και εμείς να πάμε σε αυτό. Ο κύριος Δήμαρχος μας έδωσε μία καθησύχαση διότι μας είπε ότι δεν θα χρειαστεί να γίνει αυτό και ότι μέσω της αυριανής συνεδρίασης θα πάρθει μία απόφαση που δεν θα είναι καλή και για τα δύο σχολεία και όχι μόνο για το ένα.